Τον Απόλλωνα να παίξει μια τέτοια ατμόσφαιρα. Για τρεις είναι εύστοχο το τρίποντο για την ομάδα του Απόλλωνα. Και έχει βοηθήσει πάρα πολύ τη φετινή χρονιά. Πάουελ, ωραία assist από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Τζοστό στην μπάλα. Με αντίπαλο τον Λιανό. Θα κάνει το coast to coast. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Γιώργο Πρίντεζη. Κλάιμπερ προσποιείται στον Πρίντεζη. Θα κάνει το drive. Πολύ ωραία προσπάθεια. Πολύ ωραία. Παπα-Νικολά από τη γωνία για τρεις, είναι άστοχος, rebound από τον Πρίντες, ο οποίος και με τη βοήθεια της τύχης θα πετύχει το καλάθι. Σπασμένος με την ομάδα του Απόλλωνα. Σπανούλης, πολύ ωραία, εξαιρετικό καλάθι. Πολύ ωραία προσπάθεια και εξαιρετικό καλάθι από τον Βασίλη Σπανούλη. Ψάχνει με πάσα, Πρίντεζης, την μπάλα με τη βοήθεια και τη Στεφάνη. Θα μπει στο καλάθι 11-8 και το Σπανούλη τώρα να έχει την μπάλα. Τη γωνία για τον AC Low, για τρεις, είναι εύστοχος. Ομάδα της Πάτρας, πολύ ωραία προσπάθεια, εξαιρετική η assist του Βασίλη Σπανούλη για τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Θέλουν εκεί οι παίκτες του Ολυμπιακού να προσφέρονται λίγο θέαμα. Ναι, είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Ό,τι δεν κάνουν σε όλο το πρωτάθλημα, το κάνουν σε λίγο. Θα πάει κοντά στο καλάθι αυτός. Θα γυρίσει πολύ ωραία και θα ευστοχίσει. Κλικά δηλαδή πρέπει να υπάρχει και ξεκούραση. Αν και αυτό σου δίνει την αίσθηση ότι δεν κουράζεται ποτέ. Ένα τρίποντο από τα 8,5 μέτρα. Οφείλεται πολύ σε αυτό το παιδί. Άντιτς για τρεις. Ευστοχή 28-15. Πέξ τρίποντα για τον Ολυμπιακό 3-9 για την ομάδα της Πάτρας που τώρα ευστοχή. Αυτή κατάφερε να ακούσει ο Γιάννης Ράνιος από τους δύο πάγκους, ενώ δεν υπάρχει τώρα δίποτα από την Αργυρόπουλο. Οδηγίες που έλαβε κατά τη διάρκεια του time-out, έτσι ώστε η ομάδα να μεταφέρει πιο κοντά την μπάλα στο καλάθι, αλλά και φυσικά. Ο οποίος και ελέγχει πολύ καλά το ρυθμό για την ομάδα του και σκοράρει. Εδώ ένα πολύ ωραίο σουτ, Πέτροβιτς. Ρεβλ από τη γωνία. Θα κάνει το σουτ, είναι εύστοχος. 32-22. Ο Πελεκούδας, ο οποίος θα πετύχει τώρα το καλάθι. 24. Το σούτ είναι εύστοχο από τον Κίτον Γκραντ. Είχαμε να δούμε αυτή τη διαφορά από το 16-8 του Ολυμπιακού, 4 λεπτά από το τέλος πρώτης περίοδου. Εδώ ο Πέρκινς θα εκμεταλλευτεί το λάθος. Είπετε για τον Απόλλων Πάτρας, είναι κάτι το οποίο ζήτησε πριν από λίγο ο Νίκος Βετούλας. Αργυρόπουλος αυτά τα σούτα έχει και με την εμπειρία ομάδα της Πάτρας. Η προσπάθεια και το καλάθι από τον Ανδρέα Πελεκούδα. Πήρε προς το παιχνιδιού κοντά στο καλάθι, ειδικά όταν παίζει ο Πάουελ. Είναι σχεδόν αόρατος κοντά στο καλάθι. 37-34. Βγάλει έξω για τον Πρίντεζη, Παπα-Νικολάου, θα απαντήσει. Ναι. Θα τρέξει, φεύγει Παπα-Νικολάου στον ευθυνδιασμό, καλάθι για τον Ολυμπιακό. 42, ακόμα τον Κατσίβελη. Στο coast to coast, καλάθι από τον Δημήτρη Κατσίβελη. Τα φάουλ και από τις δύο πλευρές. Σπανούλης. Δύσκολη προσπάθεια, αλλά καλάθι από τον Βασίλη Σπανούλη. Κάνει το σουτ, ήταν μόνος του. Πρίντεζ από την κορυφή για τρεις είναι μέσα, 50-31. Πάνω και έβγαλε τον Πέτροβιτς, τελείω μόνος του το καλάθι. Πέρκινς από τη γωνία, είναι εύστοχος. Είναι αυτό, δηλαδή αν δεν πάρει αυτά τα σουτ. Από τα συστήματα τα οποία ζήτησε στους παίκτες του, ανεξάρτητα αν τώρα βγήκε ο Πρίντεζ. Πάου, Πέρκινς, Πρίντεζης, φοβερή προσπάθεια. Τώρα είναι η καλύτερη φάση του αγώνα. Εδώ. Και έσβησε έναν παίχτη 10-15 πόντους πιο ψηλό του στα ίδια. Αυτή την κίνηση ο Βασίλης Πανούλης την έχει χρόνια του. Του Πάουελ, αλλά ο Τέρνερ, είπαμε και από την αρχή, δεν είναι κάποιος επιθετικός παίχτης με ικανότητες και Πέρκινς δεν μπορούσε να με κάνει. Δεύτερη προσπάθεια καλάθι. Από... Ο Νίκος Χάινς είναι ένας αγωνιστής κυριολεκτικά. Το σημερινό παιχνίδι δεν είναι αυτό που λέμε. Ο Παναθηναϊκός που είναι δεύτερος και ο Πανιώνιος που είναι τρίτος, ενώ εδώ τώρα ο Άντιτς θα ευστοχίσει στον τρίποντο, θα κάνει το 69-40, θα ξέρουν στους αντιπάλους τους. Στα play-off που ξεκινάνε την Τρίτη, στα play-off που η ΕΡΤ θα είναι κοντά σε όλους τους αγώνες και θα... Γκραντ, καλάθι και φάουλ, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αμερικάνο. Κάτι τέτοιο και φυσικά μια παρόμοια αντίδραση από τον Έλληνα τεχνικό. Airball νωρίτερα από τον Πέρκινς και εδώ η ομάδα της Πάτρας. Πέρκινς εδώ αστοχή, Γιωργάκης μαζεύει το rebound, θα πετύχει το καλάθι. Μπάσκετ σε βόλεϊ, αλλά νομίζω το μπάσκετ χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη
βοήθεια Γιώργη Απόλα μας δίνει χαρές. Κρατάει όρθιους και μας δίνει χαρές. 76-53. Με νικητή τον Ολυμπιακό. Σλούκας για 2, θα ευστοχήσει. Τελευταία επίθεση για τον Ολυμπιακό. Πέρκινς, πολύ ωραία προσπάθεια. Καλά δίνει φάουλ από τον Ντορόν Πέρκινς. Εδώ σε επανάληψη, τρίπλα πίσω από την πλάτη. 3 δευτερόλεπτα, 2-1. Τέλος παιχνιδιού στο Στάδιο Ενίσχυσης και Φιλίας.